Θα μιλήσουμε για το προεκλογικό κλίμα εν ώψη των προκριματικών στο New Hampshire με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, Στέφαν Γκρόμπε. Στέφαν, τι έχει αλλάξει στη στρατηγική των υποψηφίων σε σύγκριση με την Κούσα στην Αϊόβα? Σίγουρα το εκλογικό σώμα του New Hampshire είναι τελείως διαφορετικό και αυτό αντανακλάται και στις στρατηγικές των υποψηφίων. Ας πάρουμε για παράδειγμα την πλευρά των Ρεπουμπλικανών. Έχουμε τους δύο συντηρητικούς υποψήφιους, Τεντ Κρούζ και Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν σχετικά χαμηλό προφίλ, γιατί υπάρχουν λιγότεροι αναγεννημένοι χριστιανοί και λιγότεροι ευαγγελιστές σε σύγκριση με την Αϊόβα. Επομένως, αυτοί οι δύο υποψήφοι χρειάζονται ένα σχετικά δυνατό αποτέλεσμα για να πάνε στις μεγάλες πολιτείες στα τέλη του μήνα. Κοιτάξτε και τον Ντόναλντ Τραμπ που ταπεινώθηκε από την δεύτερη θέση που έλαβε στην Αϊόβα και τώρα προσπαθεί να πάρει μια μεγάλη νίκη εδώ, έτσι ώστε να μείνει προπορευόμενος στην κούρσα. Έπειτα υπάρχουν οι κυβερνήτες και οι πρώην κυβερνήτες που τα πήγαν πολύ άσχημα στην Αϊόβα. Αυτοί τώρα τρέχουν για την επιβίωσή τους. Αν δεν έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από εδώ, μπορεί ακόμα και να τεθούν εκτός κούρσα σύντομα. Στην πλευρά των Δημοκρατικών έχουμε αυτήν την πολύ αμφίροπη μάχη μεταξύ της Κλίντον και του Σάντερς. Ο Μπέρνι Σάντερς πραγματικά χρειάζεται μία νίκη εδώ και είναι πολύ πιθανό να την πάρει. Η Χίλαρη Κλίντον δεν την χρειάζεται τη νίκη, αλλά πρέπει να δείξει ότι μπορεί να τερματίσει ισχυρή παρά τις δυσκολίες εδώ στο New Hampshire. Σε όλες τις προεδρικές εκλογές, το αποτέλεσμα της κάλπης από το New Hampshire θεωρείται συμβολικό. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στην πόλη με όλο το ενδιαφέρον το media να είναι στραμμένο πάνω της? Βασικά υπάρχει ενθουσιασμός εδώ. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η μοναδική φορά κάθε 4 χρόνια που η πολιτεία είναι στους τίτλους των Αμερικανικών και ξένων εφημερίδων και στους πολίτες αρέσει αυτό. Όποιος έχει κακή επίδοση εδώ στο New Hampshire, πιθανότατα θα χρειαστεί να εγκαταλείψει την κούρσα σύντομα. Οικονομικά τώρα, η πολιτεία είναι σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη από ό,τι είναι η μέση Αμερικανική πολιτεία. Ωστόσο, οι πολίτες είναι θυμωμένοι για αυτά που γίνονται στην Ουάσιγκτον. Οι Δημοκρατικοί είναι θυμωμένοι γιατί θεωρούν ότι ο Ομπάμα δεν ήταν αρκετά αριστερός και νομίζουν ότι μπορούν να τα πάνε και καλύτερα. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι θυμωμένοι γιατί παρά την μεγάλη πλειοψηφία στο Κογκρέσο, άφησαν τον Ομπάμα να θέσει την δική του ατζέντα για το εσωτερικό και αυτό είναι κάτι που μισούν τελείως. Θέλουν να δουν ένα νέο Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να ξεκάνει όλα τα επιτεύγματα του Ομπάμα. Στέφαν Γκρόμπε, σε ευχαριστούμε πολύ.